και θα ασχοληθούμε με το Δημοτικό Σχολείο Θραψανού. Ένα θέμα βέβαια με έντονη συναισθηματική φόρτιση για πολλούς. Είναι ίσως και έχει χαρακτηριστεί ένα από τα πιο όμορφα, ξεχωριστά, ιστορικά σχολικά κτίρια της Κρήτης. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Ερμή Χατζηράλη. Είναι δάσκαλος στο Δημοτικό Σχολείο Θραψανού. Μας κάνει την τιμή να τα πούμε σήμερα τηλεοπτικά μέσα από την εκπομπή μας. Να σας καλησπερίσω, κύριε Χατζηράλη. Καλησπέρα σας. Τέλος εποχής για το Δημοτικό Σχολείο Θραψανού. Αυτός είναι ο τίτλος που έχουμε βάλει. Θέλετε να μας βάλετε λίγο στο κλίμα να μας πείτε περισσότερα? Ναι. Νομίζω ότι κάνετε μια καλή εισαγωγή. Το σχολείο είναι ένα από τα πιο ιστορικά. Όχι μόνο της Κρήτης, αλλά και όλης της Ελλάδας. Κουβαλάει μια ιστορία πίσω του περίπου 100 ετών. Είναι πετρόκτος, είναι πανέμορφο, είναι ένα πανέμορφο κτίριο. Δεν ξέρω αν φαίνεται από τις φωτογραφίες που σας έχω στείλει. Εμείς βλέπουμε λίγο κάποιες φθορές αυτή τη στιγμή που έχουν υποστεί κάποιες σχολικές, κάποιες αίθουσες εκεί στο σχολείο. Το πρόβλημα γενικότερα στατικότητας έχει οξυνθεί μετά το σεισμό? Ναι, έχει οξυνθεί μετά το σεισμό το πρόβλημα. Σε όλα τα σχολεία της περιοχής νομίζω. Ναι. Στο Αρκαλοχωρίου. Αλλά έχουμε να κάνουμε με ένα σχολείο, με ένα κτίριο, το οποίο ήταν να θεωρηθεί διατηρηταίο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Μάλιστα. Είναι διατηρηταίο, νομίζω, από το 1994, από το 94 πρέπει να είναι. Ναι, σωστά. Αναφορικά τώρα με την τελευταία εξέλιξη. Τι εννοείτε, αν... Μετά το σεισμό, ποιες οι εξελίξεις, ποιος ο σχεδιασμός, πού βρισκόμαστε? Όσον αφορά το κτίριο, περιμένουμε ακόμα ενημέρωση. Τώρα, εμείς έχουμε εγκατασταθεί από χτες σε λιόμενες αίθουσες, σε ένα άλλο μέρος του χωριού, ανοιχτό, το οποίο είναι αρκετά ασφαλές. Νομίζω είχατε δείξει και πλάνα στο κανάλι σας από χτες. Βέβαια, ναι. Ξεκινήσαμε λοιπόν τα μαθήματά μας στις καινούργιες αίθουσες και κάνουμε μια καινούργια αρχή. Φαντάζομαι, δεν ξέρω, υπάρχει δυνατότητα επιστροφής στο συγκεκριμένο κτίριο κάποια στιγμή? Όχι. Το έχουν αποκλείσει αυτό. Οπότε μπαίνουμε και ξεκινάει μία συζήτηση προκειμένου να αποκατασταθούν οι φθορές, να εισέλθει σε μια άλλη κανονικότητα το συγκεκριμένο κτίριο. Ναι. Σε βάθος χρόνου θα αποκατασταθούν οι φθορές. Δεν ξέρω συγκεκριμένα πόσο καιρό θα πάρει. Μπορεί να χρειαστεί και χρόνια. Ναι. Οπότε δεν γνωρίζω και αυτή τη στιγμή το πώς θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια, αν ρωτάτε αυτό. Ξέρετε, ένας δάσκαλος, ένας εκπαιδευτικός, καθώς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και σας τιμά αυτό, γνωρίζετε την ιστορία του κτηρίου. Ένας εκπαιδευτικός ο οποίος κλείνει τελευταίως την πόρτα, μου επιτρέπετε τον όρο, πώς νιώθει, ποια τα συναισθήματα? Κοιτάξτε, τα συναισθήματα εκείνη τη στιγμή ήταν ο τρόμος, ο φόβος και η θλίψη ανάμεικτα. Ναι. Αργότερα, αφότου συνειδητοποίησαμε ότι όλοι είμαστε ασφαλείς, όταν είχαν φύγει τα παιδιά και ήταν ασφαλείς με πολύ μικρούς τραυματισμούς, ελάχιστος μπορώ να πω, τότε έμεινε η θλίψη, νομίζω, σε όλους μας. Και ιδιαίτερα στους παλαιότερους, γιατί υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν μεγαλώσει αυτό το σχολείο, όλοι ζήτησαν αυτό το σχολείο, οπότε νομίζω ότι έχουν ένα λόγο παραπάνω να είναι στεναχωρημένοι. Δεν υπήρξε όμως, και ένα πολύ μεγάλο μπράβο στην εκπαιδευτική κοινότητα, στους δασκάλους σχολείου, κάποιος τραυματισμός. Με ψυχραιμία, με ηρεμία, τα παιδιά που μακρύνθηκαν, βλέπουμε εκτεταμένες οι φθορές εντός του σχολείου. Ναι, είναι πολύ μεγάλες οι φθορές. Και ειδικά στην τάξη μου, αν έχετε παρατηρήσει, είναι με το πίνακα που έχει πέσει. Ναι. Ο πάνω όροφος λοιπόν έχει πάρα πολλές, πολύ μεγάλες φθορές και ο κάτω βέβαια. Ευτυχώς, νομίζω ότι υπήρξαν τρεις παράγοντες που καθόρισαν το ότι βγήκαμε με ασφάλεια. Ο ένας ήταν η ασκήση που είχαμε κάνει, η ασκήση σεισμού. Διότι, όπως ξέρετε, ήδη από το Μάιο η περιοχή είναι αρκετά σεισμογενής. Εμείς από την πρώτη εβδομάδα στο σχολείο μας είχαμε κάνει ήδη δύο ασκήσεις σεισμού, οπότε λειτουργήσαμε μηχανικά.
νομίζω. Όλοι μας και βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Μάλιστα, ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Μετά ήταν ο παράγοντας τύχη. Σωστά, είναι και ο παράγοντας τύχη σε πολλές περιπτώσεις, όπως και στην περίπτωση του Αγίου Νικολάου στη Σιτία. Τυχεροί ήμασταν και δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Εγώ θα σταθώ σε κάτι και θα κλείσουμε με αυτό, στη συγκινητική ανάρτησή σας. Τι είπατε, ένα ρολόι σταματημένο, ένα καράβι ναυαγισμένο. Σωστά, δάσκαλε. Αυτό είπατε και ότι οι δείκτες του ρολογιού στην τάξη σας στις 5ης Δημοτικού σταμάτησαν 9 και 17. Ακριβώς, να ήταν η ώρα του σεισμού. 9 και 17, μάλιστα. Και αφήνεται πίσω μια πολύ μεγάλη ιστορία, βέβαια. Αλλά το μέλλον μακάρι να έχει έντονα συναισθήματα για αυτό το κτίριο, για αυτόν τον χώρο. Αυτό έχω να ευχηθώ εγώ. Και εγώ το ίδιο και πιστεύω ότι θα έχουμε ένα καλό ξεκίνημα, ένα καινούριο ξεκίνημα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν,